Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισημάνω τα εξής. Καλό είναι όταν συζητάμε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για τα νομικά πρόσωπα της περιφέρειας, πρέπει να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Δεν μπορεί να μας έρχονται εισηγήσεις 11 το πρωί και στις 5 το απόγευμα να κάνουμε συνεδρίαση. Πολύ δε περισσότερο όταν τα θέματα αυτά προαποφασίζονται πολύ καιρό νωρίτερα και φυσικά πρέπει να υπάρχει ανάλογη προετοιμασία. Και τα στοιχεία που θα πρέπει να μας δίνονται θα πρέπει να είναι πλήρη. Δεν μπορεί να μην έχουμε τους συλλογισμούς στα χέρια μας. Πέρα από αυτά που είναι ζητήματα, ας πούμε, θα έλεγε κάποιος τεχνικά, δηλαδή να τα συζητάνε οι λογιστές μεταξύ τους, εδώ θα έπρεπε να συζητήσουμε και έναν απολογισμό του τι έχει κάνει μέχρι σήμερα η Ελωρίς, αν αυτό μας ικανοποιεί πολιτικά ως έργο. Δηλαδή θεωρούμε εμείς ως Περιφερειακό Συμβούλιο ότι απλώς το ότι καταφέρνει η εταιρεία και ενώ πήγαινε, είχε μια προβληματική λειτουργία μέχρι πριν 10 χρόνια και τα καταφέρνει τέλος πάντων και τα βγάζει πέρα, είναι επαρκές αυτό. Δεν θέλουμε να έχουμε ένα περιεχόμενο συγκεκριμένο στο τι προσφέρουμε στην κοινωνία. Γιατί δεσμεύσαμε κεφάλαια παλαιότερα της νομαρχίας, γιατί υπάρχει αυτό το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό πρέπει να υπάρχει για να παίζει ένα ρόλο. Και αυτός ο ρόλος πρέπει να τον αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Εκτός λοιπόν από τον απολογισμό, θα έπρεπε εδώ να έχουμε και μια εισήγηση που να λέει ότι σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Ένα σχεδιασμό, τι θα κάνουμε, πώς θα πάει το πράγμα παραπέρα. Προφανώς ιδέες μπορεί να πει ο καθένας σε αυτή την κατεύθυνση και χρήσιμες σίγουρα θα είναι, αλλά δεν κάνουμε αυτού του τύπου τη συζήτηση. Εδώ κάνουμε μια συζήτηση μέχρι τώρα του τι προγράμματα υλοποίησε η εταιρεία, τι προβλήματα έχει και μένουμε σε αυτά. Θεωρώ ότι είναι κολοβή η συζήτηση, είναι μισή. Μας λείπει το άλλο κομμάτι. Να ξαναρθεί λοιπόν το θέμα στη συζήτηση και να συζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ θα περίμενα εδώ η Περιφερειακή Αρχή να έχει μια εισήγηση που να λέει ότι εμείς σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτά τα αντικείμενα ως περιεχόμενο. Ναι, εντάξει, η πολιτική ευθύνη ανήκει στην Περιφερειακή Αρχή. Δεν την απο... Ναι. Το Διοικητικό Συμβούλιο εμπροκειμένου λοιπόν να τη φέρει την εισήγηση, αλλά υπάρχει πολιτική ευθύνη σε αυτό το πράγμα. Και να συζητήσουμε συγκεκριμένα. Και αν θέλετε, και εμείς έχουμε ιδέες και προτάσεις για το τι θα μπορούσε να είναι χρήσιμο σε αυτή την κατεύθυνση. Πέρα από το τι δίνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελληνική κυβέρνηση, ο πρώην ΟΑΕΔ ή τα ευρωπαϊκά προγράμματα, που δεν είναι κάθε φορά χρήσιμα και αναγκαία. Πολλές φορές είναι για να ανακυκλώνεται μια ευρωπαϊκή γραφειοκρατία και τίποτα άλλο. Αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος